Είμαι η Αμάντα Μιχαλοπούλου, είμαι συγγραφέας, αλλά αυτό τον καιρό είμαι κυρίως αναγνώστρια, όπως είμαστε όλοι μας. Και σήμερα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Υπνοφάτη, της Μαργαρίτας Καραπάνου, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία. Εκτιλήσεται στην Ήδρα. Το απόσπασμα που θα σας διαβάσω είναι «Εν καιρό καύσωνα». Και ο καύσωνας θα ήθελα να το δούμε λίγο σαν σε συμβολικό επίπεδο, σαν μια εξήγηση αυτών που μας συμβαίνουν τώρα. Αντί για το καύσωνα, βάλτε αυτοπεριορισμό, βάλτε περιορισμό της κυκλοφορίας και θα δείτε ότι είναι ένα απόσπασμα που ενώ ξεκινά εφιαλτικά, τελειώνει ανακουφιστικά και παρηγορητικά. Γι' αυτό το επέλεξα άλλωστε. Τα σοκάκια γέμισαν φαντάσματα. Αυτοί που ακόμα τολμούσανε να βγούνε, σκεπάζαν το κεφάλι τους με βρεμένες πετσέτες ή και με σεντόνια. Τρέχαν να σωθούν. Άλλοι αντέχαν περισσότερο, βγαίναν ακάλυπτοι, κατεβαίναν στο λιμάνι, περίμεναν κάτι να συμβεί. Κοίταζαν προς τη μεριά του ήλιου. Πότε θα δύσει πια? Δεν θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλά στον ουρανό? Όχι, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Απλώς αργεί. Είσαι τρελός. Μπορεί ο ήλιος να μένει ακίνητος? Δε δει, ρε, κατάλαβες, πώς να στο πω αλλιώς, δε δει το ρημάδι. Πήγαν να τον λιτσάρουν. Δύο νοσοκόμοι πέρασαν από μπροστά τους τρέχοντας. Βάσταγαν ένα φορείο. Πάνω στο φορείο, ένας γέρος ανοιγόκλεινε το στόμα του. Τι έχει, ρε, παιδιά? Αφυδάτωση. Το νοσοκομείο έχει γεμίσει, μας τελειώνουν και οι ωροί. Βάλτε στους ωρούς, ρε, τσίνα. Οι νοσοκόμοι σκάσανε στα γέλια. Οι άλλοι ανάψανε τσιγάρα. Τους άρεσε αυτή η υπόθεση της αφυδάτωσης. Αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η εμπόλεμη ατμόσφαιρα, τους αποσπούσε από κάτι άλλο, από έναν τρόμο απροσδιόριστο αλλά επίμονο. Το νησί, ο ουρανός, η θάλασσα σπρίσαν τελείως. Ο δίσκος του ήλιου κατακόρυφος πάνω από το νησί έστελνε δονήσεις από ζέστη όλο και πιο έντονες, πιο συχνές, σαν γιγαντιές εισπάσεις. Στο βουνό τα φίδια βγήκαν από τις τρύπες τους, αρχίσαν να κατεβαίνουν προς την πόλη να βρουν νερό. Στο λιμάνι τα ψάρια πηδούσαν στον αέρα, σαν να τα έκαιγε η θάλασσα. Ολόκληρα κοπάδια πετούσαν έξω από το νερό, σχηματίζοντας μεγάλα τόξα. Ο Μάρκ είχε κλείσει όλα τα πατζούρια του σπιτιού. Καθόταν ώρες το απόλυτο σκοτάδι. Σκέφτηκε πως τώρα θα έπρεπε να είναι νύχτα, ήταν σίγουρος. Κατέβηκε τις σκάλες. Όταν άνοιξε την πόρτα κάτω στο κελάρι, το φως ήταν εκτυφλωτικό. Ο ήλιος ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, κατακόρυφος πάνω από το φεγγίδι. Βγαίνοντας από το σπίτι, για πρώτη φορά στη ζωή του κλείδωσε την πόρτα. Ο ήλιος τον κύκλωνε σαν δίνη. Αλλά η έκπληξη δεν ήταν η ζέστη. Ήταν η απότομη ευτυχία που τον κατέκλυσε. Είχε να την αισθανθεί από παιδί τότε που άγρια και ανεξήγητα κύματα χαράς του κόβαν την ανάσα. Κάτω από αυτόν τον ήλιο, τον ακατονόμαστο, ένιωσε πάλι την ίδια χαρά, όπως τότε. Κατάλαβε πως επιτέλους ο κύκλος έκλεινε. Αναστέναξε με ανακούφιση. Τα χρόνια της δυστυχίας σταματούσαν τώρα εδώ. Τα χρόνια του πάθους της δημιουργίας του φάνηκαν κωμικά. Ένιωσε ανάλαφρος και ανεύθυνος σαν παιδί. Κάτω από αυτή τη λάμψη ο κόσμος ήταν πάλι σκοτεινός. Μυστήριος.